Γενικά αυτό που γίνεται σε υψηλό επίπεδο είναι ότι η Κύπρος μπαίνει στην ενεργειακή αγορά. Είδατε αυτό που έγινε με τις γεωτρήσεις στο 9 Ωνασαγόρα και Αμαθούσα. Φαντάζομαι ότι είσαστε απογοητευμένοι. Αλλά στην πραγματικότητα οφείλεται στο γεγονός ότι στην Κύπρο νόμιζαν ότι όταν κάνεις μια τρύπα βρίσκεις. Δεν κάνεις και τίποτα άλλο, δηλαδή όταν κάνεις μια τρύπα βρίσκεις. Αλλά στην πραγματικότητα ζείτε το σύνδρομο της Αφροδίτης. Δηλαδή, αν η Αφροδίτη είχε γίνει σαν τον Ωνασαγόρα, δεύτερη γεώτρηση σαν την Αμαθούσα και τρίτη ήταν η Αφροδίτη, θα το βρίσκατε όλοι φυσιολογικό. Τώρα, επειδή ήταν στην άλλη σειρά, σας φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Όσο αφορά τώρα τις φήμες που υπάρχουν ότι λόγω των παρενοχλήσεων της Τουρκίας με τον Μπαρμπαρός, αλλά δεν ξέρω αν έχετε δει τα τεχνικά. Η Τουρκία στην πρώτη Ναύτεξ ήταν με το ουσιαστικά το 2, 3 και 9. Δεν μπήκε ποτέ στο 9. Ασχέτως αν τα λέμε αυτά. Άρα είναι πολύ απλό για τις επόμενες Ναύτεξ. Άμα θέλετε να έχετε δική σας εικόνα, πηγαίνετε στο Marine Traffic και βλέπετε το καράβι καθημερινά. Στη δεύτερη Ναύτεξ είχαν βάλει το 1-8-12. Στην πραγματικότητα το Μπαρμπαρός δεν βγήκε από το λιμάνι. Τόσο απλά. Αλλά παρόλα αυτά βέβαια υπάρχουν δημοσιογράφοι που μας εξηγούν ότι παρενοχλούν. Το άλλο που είναι λίγο γελίο, αλλά εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι ότι ένα σεισμικό δεν μπορεί να παρενοχλήσει γεώτρηση. Για έναν πολύ απλό λόγο, σε 20 ναυτικά μίλια ακούτε μόνο τη γεώτρηση. Αλλά το σεισμικό, επειδή εκπέμπει 25 MHz με αντανάκληση στα 7-8 χιλιόμετρα, στην πραγματικότητα όταν βάζετε ένα γεωτρύπανο ακούει μόνο αυτό. Άρα η παρενόχληση είναι ανάποδη. Είναι μόλις σε μια περιοχή υπάρχει γεωτρύπανο, ξέρουμε ότι δεν γίνονται σεισμικά. Άμα κοιτάξετε την πυκνότητα των σεισμικών, θα δείτε ότι όλα αυτά είναι ήδη έτοιμα. Άρα αν τα ήθελε πραγματικά η Τουρκία, θα τα αγόραζε. Άρα το κάνει μόνο και μόνο για επίδειξη. Για όσους από εσάς θεωρούν ότι η Τουρκία έχει υψηλή στρατηγική, υπενθυμίζω ότι είχε δύο συνοδευτικά και βρήκαν ξέρα. Το μπορεί να το κάνει, ας πούμε, στην ημέρα χωρίς θύελλα, να βρει ξέρα που φαίνεται οπτικά. Άρα στις νησικλίδες. Είναι πάνω από τον Απόστολο Ανδρέα, στη γωνία. Το κοράβι πήγε. Με πολύ μεγάλο χιούμορ, μάλιστα, η Κύπρος είπε, άμα θέλει να σας βοηθήσουμε κιόλας. Και αυτό που βλέπετε το μπέρδεμα, συνήθως όταν μιλάμε για παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ, εννοούμε τον μπλοκ. Η παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ γίνεται ακόμα και από ένα καράβι που είναι στο λιμάνι της Κερίνιας. Εφόσον όλα αυτά είναι υποτίθεται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όμως επειδή υπάρχει εξαίρεση ευρωπαϊκού κεκτημένου, η παραβίαση είναι λανθασμένη ορολογία. Άρα ουσιαστικά ακόμα και στο λιμάνι της Αμοχώστου μπορείτε να πείτε ότι ήταν παραβίαση. Εντάξει. Άρα είστε όλοι Κύπροι, ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει, εφόσον είναι κατεχόμενα. Ουσιαστικά δεν έχουμε τον έλεγχο στην περιοχή. Αλλά το να το λέτε το καράβι είναι απλώς για λόγους δημοσιογραφικούς. Τώρα, σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, αυτό που βλέπετε, παίζονται ακόμα δύο σενάρια. Άρα το ένα είναι σταθμός υγροποίησης στην Κύπρο και εδώ έχουμε θέματα σε πολιτικό επίπεδο. Πολλοί δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, προτιμούν να το κάνουν αλλού. Ενώ στην πραγματικότητα θυμάστε ότι ο σταθμός υγροποίησης χρησιμοποιεί 4.500 άτομα για να φτιαχτεί και λειτουργεί με 100.000 άτομα. Αυτές είναι οι αληθινές προοπτικές. Αλλά τώρα τι γίνεται. Στην πραγματικότητα προσπαθούμε να σπρώξουμε το θέμα και να πάει στην Αίγυπτο, όπου υπάρχει σταθμός υγροποίησης. Η ΕΝΗ έχει ήδη συμβάσεις με την Αίγυπτο από πριν. Άρα βλέπετε τώρα πώς πάει, σαν κυκλικό. Η ΕΝΗ είναι η Ιταλία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου της Ευρώπης. Ενώ αυτό δεν το υπολογίζουμε. Έχουν ένα τεράστιο δίκτυο φυσικού αερίου, στα σπίτια κτλ. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο μια γραμμή ουσιαστικά, Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη και προς Αλεξανδρούπολη. Άρα είναι μεγάλοι καταναλωτές, κάνουν εργασίες στην Ανδριατική και τώρα κάνουν εργασίες και στην Κύπρο, για να περάσουν ξανά στην Ιταλία, αλλά πάνω κάτω
Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι σαν να έχουμε τους Ιταλούς που να έρχονται εδώ να μας βοηθήσουν να βγάλουμε το φυσικό αέριο το οποίο θα τους πουλήσουμε. Αυτό είναι σαν κύκλωμα. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, κανονικά εμείς μόνοι μας, τώρα όταν λέω εμείς, ενώ οι Έλληνες, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Άρα έρχεται κάποιος που έχει τεχνογνωσία, το κάνουμε μαζί, έχουμε το ποσοστό και μετά ξαναπηγαίνει. Έχει μεγάλη σημασία σε αυτό το τομέα να έχετε τον πελάτη πριν την εργασία. Γιατί πολύ συχνά στην καθημερινή ζωή λέτε θα κάνω μια δουλειά και μετά λέτε πώς θα βρω πελάτες. Στους υδρογονάτες είναι ακριβώς το ανάποδο. Βρίσκετε πρώτα τους πελάτες και μετά κάνετε την εργασία. Τώρα, τα δεδομένα ποια είναι. Όταν ακούσατε ότι το γεωτρύπανο έφυγε λόγω των πιέσεων, ελπίζω να ξέρετε ότι έφυγε επειδή απλώς τέλειωσε τη διαδικασία. Όσο αφορά το κοίτασμα αμαθούσα για την γεώτρηση. Έχουν ζητήσει μια παράταση επιπλέον. Είναι ακριβώς αυτά που ακούγατε και για την Total. Σε κάποια φάση, φαντάζομαι το ακούσατε όλοι ακόμα και από τις ειδήσεις, ότι η Total φεύγει. Και τώρα ξαφνικά μετά από εβδομάδες ανακοινώνεται ότι η Total έχει υπογράψει συμβόλαιο παράτασης για το οικόπεδο 11. Να ξέρετε, θα το δείτε στη συνέχεια, για να βρισκόμαστε συνεχώς. Η Total ενδιαφέρεται πολύ για το οικόπεδο 8 και χρησιμοποιεί και τα δεδομένα της ΕΝΗ από το οικόπεδο 9 για να μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δεδομένα με τα σεισμικά που είχαν συν τα αληθινά δεδομένα που είναι της γεώτρησης. Άρα, τα τοπικά προβλήματα που μπορεί να έχετε εδώ θα σας τα πω συνοπτικά. Σε υψηλό επίπεδο αυτό που γίνεται, η Ανατολική Μεσόγειος είναι η δεύτερη καλύτερη περιοχή στον κόσμο μετά την Αρκτική. Η Αρκτική προς το παρόν έχουμε θέματα κλιματικά, είναι δύσκολο. Άρα εδώ είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Τώρα, άμα κοιτάξετε στην τελευταία δεκαετία τα τρία καλύτερα κοιτάσματα με τις γεωτρήσεις offshore της δεκαετίας σε όλο τον κόσμο, είναι Λεβιάθαν, Ταμάρ, Αφροδίτη. Ναι. Και όλα αυτά βέβαια είναι ακριβώς στην ίδια περιοχή. Άρα αυτή η περιοχή είναι τεράστιος στόχος. Τώρα, μην μπερδεύεστε για το τι είναι εκεί ή εδώ ή εδώ. Είναι όλη αυτή η περιοχή, είναι στόχος. Άρα, άμα δεν το κάνουν εδώ, θα το κάνουν 10 μέτρα πιο πέρα. Αλλά εδώ αυτή η περιοχή είναι σε φάση μεγάλης ανάπτυξης. Τώρα, τα δεδομένα, για να καταλάβετε, θεωρούμε ότι στην περιοχή είμαστε γύρω στα από 50 έως 170 δισεκατομμύρια βαρέλια. 170, για να ξέρετε, πάνω κάτω είναι κοντά στο 220 της Σαουδικής Αραβίας. Άρα μιλάω τώρα για την Ελλάδα, την Κύπρο, τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Σε αυτή την περιοχή πάει πακέτο. Άρα είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί είναι μια τεράστια προοπτική και μερικές φορές μπορεί βλέποντας τα πράγματα μόνο τοπικά να αναρωτιέστε αν έχει σημασία. Τώρα μεγάλη σημασία είναι ότι ο αγωγός East Med θα ξεκινάει ούτως ή άλλως από τα κοιτάσματα, άρα συγκεκριμένα από την Αφροδίτη, για να πιάσει και τα άλλα, και θα πηγαίνει μέσω Κρήτης για να ανεβεί τελικά στο τακούνι της Ιταλικής Μπότας. Σας υπενθυμίζω ότι είναι ακριβώς το σημείο που πηγαίνει και ο αγωγός TAP. Άρα αυτό είναι μια τεράστια προοπτική που θα απασχολεί σε όλες τις χώρες της περιοχής. Και κατά συνέπεια βλέπουμε ότι κάτι που προς παρόν ήταν μόνο και μόνο ασκήσεις επί χάρτου, τώρα είναι κάτι το πολύ πραγματικό και πολύ συγκεκριμένο. Ενώ δεν νομίζω κανείς από εσάς να σκεφτόταν παλαιότερα ότι θα γίνει αγωγός οριζόντιος στη Μεσόγειο. Άρα, ακούμε μερικές κουταμάρες του τύπου άμα η Κύπρος κάνει αγωγό προς την Τουρκία. Άρα το λέω τώρα ειδικά για τους Κύπριους, αυτό σημαίνει τέλος του Κυπριακού, αλλά όχι όπως το θέλετε, καταλάβατε τι εννοώ. Η ΑΟΣ είναι ένας τρόπος να απελευθερωθεί η Κύπρος, ναι. Και η διαδικασία όλη αυτή της ενέργειας, πρέπει να φανταστείτε ότι αυτό το λιμάνι θα γίνει ενεργειακό. Τώρα τι σας λέω, π.χ. ότι η Κύπρος για oil and gas
δεν είχε τίποτα πριν μερικά χρόνια. Τώρα τα έξι πανεπιστήμια έχουν 3 διπλώματα. Στην Ελλάδα κάνουμε το ανάλογο. Άρα έχουμε το ΤΕΙ Καβάλας που λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια. Τώρα μπαίνει ο Πειραιάς, μπαίνει και τα Χανιά και το Ηράκλειο. Και ελπίζω να έχετε δει όλοι σας ότι υπάρχουν και θαλάσσια οικόπεδα και στην Ελλάδα που έχουν βγει από τις 13 Νοεμβρίου. Τα έχετε δει αυτά τα οικόπεδα, τα 20 θαλάσσια οικόπεδα της Ελλάδος. Άρα είναι το ανάλογο από τα 13. Ο διαγωνισμός τελειώνει 15 Μαΐου, το θα πάρει παράταση 2 μηνών και θα έχουμε και τις ανάλογες εταιρείες και εκεί. Άρα θέλω να σας πω ότι αν κάτι σας προβληματίζει εδώ τοπικά, πρέπει να φανταστείτε ότι οι ενέργειες της Κύπρου είναι πολύ καλές και η Ελλάδα προσπαθεί να τις αντιγράψει και να τις παρακολουθήσει με τον ίδιο τρόπο. Άρα ουσιαστικά για τον ελληνισμό έχουμε 33 οικόπεδα στην περιοχή. Άρα μόνο και μόνο νότια της Κρήτης είναι 9 οικόπεδα. Εντάξει, άρα να τα έχετε πάνω κάτω σαν εικόνα, 10 στο Ιόνιο προς Ιταλία, πάλι εδώ ενδιαφέρεται η Έννη, σας το λέω, και ένα οικόπεδο, το οικόπεδο 11 νότια της Πελοποννήσου, Ελεύθερη Μάνη, και 9 κάτω από την Κρήτη. Όπου πηγαίνουμε μέχρι τη μέση γραμμή, στις 3 περιπτώσεις, με Αλβανία, με Ιταλία και με Λιβύη. Ενσωματωμένα, το οικόπεδο 13 έχει το νησί της Γάβλου, το οποίο αυτό εξαιρείται από την άδεια παραχώρησης. Αυτά είναι τα γενικά δεδομένα, αλλά θέλω να καταλάβετε ότι εσείς τώρα είσαστε στην αιχμή του δόρατος, στο πρακτικό κομμάτι. Μπορεί τώρα, ανάλογα με τις γεωτρήσεις, να αλλάζουν μερικά δεδομένα τοπικά για εσάς, άρα μπορώ να καταλάβω και το άγχος σας. Αλλά στις γενικές γραμμές θέλω να δείτε ότι αν η Κύπρος έχει βγάλει 13 οικόπεδα, η Ελλάδα 20, η Κροατία 29, και όλα αυτά πηγαίνουν σε αυτή την περιοχή, δεν είναι τυχαίο. Πριν το 99 κανένας δεν πίστευε ότι θα έχουμε κάτι το σημαντικό. Τώρα ξέρουν ότι θα είναι πολύ σημαντικό. Άρα το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ακόμα κι αν θεωρείτε ότι μπορεί να είσαστε σε φάση αγχωτική, ας το πούμε έτσι, οτιδήποτε μαθαίνετε εδώ είναι μία πείρα την οποία θα αναζητήσουν. Άρα ούτως ή άλλως εδώ λειτουργείτε πάνω στην σειρά, άρα εσείς ουσιαστικά παίζετε σε οποιοδήποτε οικόπεδο που αφορά το θέμα σας. Άρα δεν είναι, μην κοιτάζετε μόνο και μόνο το 9, να ξέρετε ότι το 9 έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες, απλώς αυτό που ξέχασαν οι Κύπροι είναι ότι δεν είναι όταν τρυπάς έχεις αμέσως φυσικό αέρα. Εντάξει, δηλαδή σε αυτό νομίζω ότι μπέρδεψε πολλούς ανθρώπους η επιτυχία της Αφροδίτης. Άρα θεώρησαν ότι μετά κάθε φορά που θα κάνουμε ένα τρυπητό θα έχουμε και φυσικό αέριο αμέσως. Υπενθυμίζω ότι όλα αυτά που ακούσατε, ας πούμε, για την Total, η Total έλεγε εγώ θα πάω κατευθείαν για πετρέλαιο στα 7.500 μέτρα. Άρα θέλει να πει ότι περνάει από στρώματα φυσικού αέριο, αλλά την ενδιαφέρει περισσότερο το πετρέλαιο. Αυτό είναι πολύ πρακτικό, το καταλαβαίνετε. Είναι ότι όταν έχεις πετρέλαιο, το πουλάς κατευθείαν. Όταν έχεις αέριο, ή πρέπει να το συμπιέσεις, ή να το υγροποιήσεις, ή να κάνεις αγωγό. Να θυμάστε μερικά δεδομένα για το κοίτασμα Tamar. Ανακαλύφθηκε το 2009 και είναι εμπορεύσιμο από το 2013. Αγωγό. Άρα 4 χρόνια. Και γι' αυτό βλέπετε κάτι ανάλογες κινήσεις τώρα που γίνονται με το κοίτασμα Αφροδίτη. Άρα πρέπει να καταλάβετε και εσείς σε πρακτικό επίπεδο, ας πούμε ότι είχε γίνει κάτι το θετικό, τουλάχιστον πιο θετικό, για τον Ανασαγόρα και την Αμαθούσα, ούτως ή άλλως η μεγάλη κίνηση θα γινόταν σε 4 χρόνια, στο καλύτερη περίπτωση, εντάξει. Άρα μην τα κοιτάζετε μόνο τοπικά, κοιτάξτε τα και λίγο πιο σφαιρικά και το ξαναλέω, δηλαδή όλες οι εμπειρίες που αποκτάτε είναι πολύ σημαντικές σε πρακτικό επίπεδο τώρα, σε ένα βιογραφικό, γιατί θα τις αναζητήσουμε όλο και περισσότερο. Άρα βλέπετε ότι έχουμε βγάλει 13 οικόπεδα στην Κύπρο και έχουμε ουσιαστικά 6 οικόπεδα, άρα 2, 3, 9 για την Ένικο Γκάς, το 10 και το 11 για την Total και το 12 για την Νόβελ, Αύνερ και Τέλεκ.
ξέρετε ότι έχουμε ακόμα ελεύθερα οικόπεδα το 5, 6, 7, 8 με τα οποία συζητάμε και κατά συνέπεια δεν είσαστε σε μια φάση του τύπου είναι το τελευταίο οικόπεδο και μετά φεύγουν. Δεν έχει καμία σχέση. Θεωρούμε συνολικά ότι στα οικόπεδα της Κύπρου έχουμε κοιτάσματα αξίας 1,43. Εντάξει. Άρα για την Ελλάδα το Ιόνιο και νότια της Κρήτης είναι 1,7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχουμε τέτοιες δυνατότητες δεν είναι κάτι που παρατάμε με την πρώτη δυσκολία. Το συνεχίζουμε κανονικότατα. Τώρα εσείς σε τοπικό τα ξέρετε καλύτερα από μένα, όπως μπορεί να είναι.